Έχουμε ένταση στην ΑΣΟΕ, κυρίε και κύριοι, για το τι συμβαίνει. Θα μα ενημερώσει η Μίνα Καραμίτρου. Λίνα, μια ομάδα περίπου 60-70 ατόμων βγήκαν έξω από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην ΑΣΟΕ. Αρχικά έκαψαν κάδους και προκάλεσαν μεγάλη ένταση στην οδό Πατησίων, η οποία να πούμε ότι μέχρι και αυτή την ώρα είναι κλειστή. Σύμφωνα όμω με πληροφορίε, λίγη ώρα αργότερα, ένα διερχόμενο περιπολικό με δύο αστυνομικού εγκλωβίστηκε από μια ομάδα ατόμων και ένα από του αστυνομικού πυροβόλησε τρει φορέ στον αέρα, για να μπορέσουν να φύγουν οι αστυνομικοί από το σημείο που είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπάρχουν αναφορέ αυτή τη στιγμή για τραυματισμού, μόνο φθορέ στο περιπολικό. Να σα πω ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, υπάρχει ένταση στην οδό Πατησίων, η οποία ξαναλέω ότι είναι κλειστή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, μάλιστα, θα σηματιστεί η δικογραφία για τους πυροβολισμούς των αστυνομικών για άσκοπους πυροβολισμούς. Ε, επαναλαμβάνω, Λίνα, ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ε, μόνο ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα. Τουλάχιστον, αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση η οποία υπάρχει. Είναι ε, ήρεμα άτομα... τα πράγματα τώρα? Υπάρχει ακόμα ένταση στην Πατησίων, γι' αυτό και παραμένει κλειστή η οδό και, και στο ανερχόμενο και στο κατερχόμενο και στα διορεύματα. Και οι πληροφορίε λένε ότι τα άτομα μετά, κάποια από αυτά, Αλήνα, κατάφεραν να εξαφανιστούν στα γύρω στενά και κάποια από αυτά κατάφεραν να μπουν και πάλι μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα από το οποίο και βγήκαν από την πρώτη στιγμή που προκάλεσαν τι φθορέ και την ένταση έξω από, το, έξω από την ΑΣΟΕ. Η κατάσταση πάντω δεν έχει νεμήσει ακόμα στο κέντρο τη Αθήνα.